στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάς κυλίδος, και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Τη σημερινή ημέρα η Εκκλησία μας εορτάζει την υπαπαντή του Κυρίου, 2 Φεβρουαρίου, και το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται είναι από το Λουκά, όπου μας αναφέρει ότι ανήγαγον, ανέβασαν οι γονείς το πεδίο, οι Ιησούν της Ιεροσόλυμα. Ανέβασαν, λέει, τον μικρό Ιησού οι γονείς του της στα Ιεροσόλυμα. Εδώ μας αναφέρει και λέει ότι τον ανέβασαν διότι ως μικρό βρέφος ο Χριστός έμεινε στη Ναζαρέτ, στα μέρη της Γαλιλαίας. Ή αν ήταν πάλι στη Βηθλέμ, πάλι τα Ιεροσόλυμα και από τις δύο πλευρές, όπου και αν είναι, γιατί από τη μία πλευρά βρίσκεται η Ναζαρέτ, από την άλλη πλευρά βρίσκεται η Βηθλέμ, στη μέση επάνω σε ένα βουνό 800 μέτρων ευρίσκονται τα Ιεροσόλυμα. Άρα και στις δύο περιπτώσεις, όπου και να βρίσκεται ο μικρός ο Ιησούς, γι' αυτό λέει ότι ανήγαγον, τον ανέβασαν οι γονείς, το πεδίο Ιησούν εις Ιεροσόλυμα. Τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα. Αναφέρει και λέει οι γονείς. Μα στην πραγματικότητα ο Ιωσήφ δεν ήταν γονιός όμως του Ιησού. Μόνον η Παναγία ήταν. Όμως, το Ευαγγέλιο, επειδή είναι γραπτό κείμενο, διαβάζεται από πολλούς. Αλλά και διαστόματος όταν λέγεται, ανέφεραν πάντοτε και τον Ιωσήφ και την Παναγία, όλοι την αναφέραν ως γονείς του Ιησού. Ομοίως και τα παιδιά του Ιωσήφ, από την πρώτη του γυναίκα την οποία είχε, η δεύτερη δεν υπήρξε ποτέ γυναίκα του, αφού μόνο την αραβωνιάστηκε, αλλά από την πρώτη σύζυγο την οποία είχε, τα 7 παιδιά που τα οποία είχε, ο Ιωσήφ, ονομάζονται μέσα στην Αγία Γραφή ως αδέλφια του Χριστού. Έτσι τα αποκαλούσαν. Τα αδέλφια του Χριστού. Αν και οι μαθητές ξέραν την πραγματικότητα. Αν και η Παναγία ήξερε τι έχει συμβεί. Όμως ο κόσμος δεν γνώριζε. Ούτε μπορούσε να πιστέψει ότι η Παναγία εκ Πνεύματος Αγίου έμεινε έγκυος και γέννησε τον Ιησού. Άρα, αν έλεγαν ότι ο Ιωσήφ δεν ήτανε ο πατέρας του Ιωσήφ και το έλεγαν δημόσια, η Παναγία θα χαρακτηριζόταν ως πόρνη. Διότι αυτομάτως θα της έλεγαν οι Εβραίοι, αυτά να πάνε τα πεις αλλού, ότι έμεινε εκ Πνεύματος Αγίου. Τι είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο? Δεν γνωρίζαν οι Εβραίοι. Θα τη θεωρούσαν ως πόρνη με αποτέλεσμα να τη λιθοβολήσουν. Είδατε και σήμερα ακόμα στις περιοχές αυτές η γυναίκα, αν χαρακτηριστεί πόρνη, μέχρι και σήμερα 2.000 χρόνια μετά λιθοβολείται. Δεν αστειεύονται. Στη Μέση Ανατολή εκεί κάτω. Πολύ λοιπόν περισσότερο πριν 2.000 χρόνια. Μια γυναίκα να ονομαστεί πόρνη. Εάν σήμερα το εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Έτσι λοιπόν για να καλύπτουν και να βοηθούν την Παναγία, αποκαλούσαν κανονικά την Παναγία ως γυναίκα του Ιωσήφ ή ως τον άντρα της Μαρίας,
ή οι γονείς του Ιησού. Θα δούμε όμως παρακάτω που αναφέρει ότι λέει παρακάτω, ας το πούμε, και η Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού. Εδώ προσέξτε, λέει παρακάτω, και ήταν ο Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. Ενώ στην αρχή μας παρουσιάζει και τους δύο για να θολώσει τα νερά, τον παρουσιάζει ως γονείς, λίγο παρακάτω δεν λέει ήταν ο πατέρας του και η μητέρα του που εθαύμαζαν, λέει ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Αυτομάτως τους ξεχωρίζει για να δώσει στους χριστιανούς να καταλάβουν αυτό που στην πραγματικότητα έχει συμβεί. Ότι δηλαδή ο Ιωσήφ δεν υπήρξε ποτέ πατέρας του Ιησού. Ανέβηκαν λοιπόν στο Ιεροσόλυμα για να παραβληθούν στο ναό του Σολομώντα, όπου εκεί σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, όταν συμπληρωνόμασταν 40 ημέρες από τον καθαρισμό της γυναίκας, έπρεπε η γυναίκα να πάει με δύο περιστέρια ή με δύο τριγόνια. Έτσι λοιπόν η Παναγία, που συμπληρώθησαν οι ημέρες, οι τεσσαράκοντα, επήγελε το Ευαγγέλιο ακριβώς στον ναό, να παραστεί ενώπιον Κυρίου. Γιατί? Διότι οι Εβραίοι πιστεύουν ότι μέσα στον ναό κατοικεί ο Θεός. Αυτή ήταν η πίστη τους. Και γι' αυτό ο Χριστός τους είπε αργότερα ότι Πνεύμα Θεός και βρίσκεται παντού. Διότι οι μεν στην Ιουδαία πιστεύανε ότι ο Θεός ευρίσκεται μέσα στο ναό του Σολομώντα και προσκυνείται στο ναό του Σολομώντα, δε στη Σαμάρια ότι προσκυνείται στο όρος Γαριζίν ο Θεός. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ Σαμαριτών και Ιουδαίων. Αν και ήταν όλοι μία φυλή, αλλά χωριζόντουσαν ανάλογα τις περιοχές. Σαν να λέγαμε οι Κρήτες με τους Αθηναίους, ή οι Ρουμελιώτες με τους Μακεδόνες, είχαν αυτή τη διαφορά. Διότι λέει, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, λέει ότι κάθε αρσενικό παιδί, το οποίο πρώτο διανοίγει τη μήτρα της μάνας, είναι αφιερωμένο στο Θεό. Πηγαίνουν οι γονείς και το αφιερώνουν στο Θεό. Και έτσι αυτό το τηρούμε μέχρι και σήμερα, βλέπετε. Και αν είναι αγόρι, ο ιερέας το περνάει το παιδί όταν σαραντήσει και μέσα στο ιερό και το βάζει γύρω γύρω από την Αγία Τράπεζα και λέει τον είναι απολύει στον δούλον σου, δέσποτα, πως έγινε και με τον Σιμεών. Εδώ λοιπόν να δούμε ότι πήγε σε 40 μέρες. Η Παναγία όμως, γιατί πήγε σε 40 μέρες, αφού η Παναγία δεν έμεινε έγκυος όπως μένουν όλες οι γυναίκες, ούτε γέννησε όπως όλες οι γυναίκες. Έχουμε πει σε άλλη ομιλία ότι η Παναγία τη βλέπουμε και στην αγιογραφία να κάθεται καθήμενη και να γεννά. Καθήμενη και να γεννά. Και μάλιστα το παιδί είναι σε μία απόσταση από τη μητέρα, άμα το δείτε. Για να δείχνει τι, ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε όπως γεννιούνται όλα τα παιδιά. Δηλαδή, δεν είχε αίματα η Παναγία. Δεν γεννήθηκε μέσα από αίματα ο Χριστός. Γιατί η Παναγία ήταν καθαρή. Δεν, καθόλου το παιδί δεν βγήκε με αίματα. Και γέννησε, και αυτό γέννησε η Παναγία και χωρίς πόνους. Δεν πόνησε η Παναγία. Και γι' αυτό το λόγο δεν έσπασε και η παρθενία της, όπως έχουμε ξαναπεί. Και γι' αυτό η Εσεκίλ λέγει αλλού, που μιλάει για την πύλη την εξανατολών, που οι πατέρες αναφέρουν και λένε ότι η πύλη εξανατολών είναι η Παναγία. Και λέει, εισελεύσετε, λέει, της πύλης εξανατολών, εισελεύσετε ο βασιλεύς και εξελεύσετε, και η πύλη έστε και κλεισμένη.
Θα εισέλθει, λέει, από την πύλη μέσα ο βασιλεύς της δόξας, την ανατολική πύλη, αυτή που σήμερα είναι κλεισμένη πύλη στα Ιεροσόλυμα. Θα εξέλθει, λέει, και η πύλη θα είναι κλεισμένη. Εννοώντας την παρθενία της Παναγίας μας. Ότι η Παναγία θα εισέλθει ο Χριστός μέσα στη μήτρα εκ Πνεύματος Αγίου, χωρίς να χαλαστεί η παρθενία της Παναγίας. Αλλά και όταν εξέλθει, πάλι η πύλη θα είναι και κλεισμένη. Πάλι παρθένος θα είναι. Και έμεινε παρθένος μέχρι το θάνατό της η Παναγία. Γι' αυτό και τη λέμε αϊπάρθενο. Το αϊ είναι νυν και αϊ και στους αιώνες. Τον αιώνα μην. Νυν και αϊ. Πάντοτε. Αϊπάρθενος. Πάντοτε παρθένος. Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή που χάλασε η Παναγία στην Παναγία η παρθενία της. Λοιπόν, γιατί το έκανε λοιπόν και πήγε στις 40 μέρες. Πάλι για τον ίδιο λόγο. Τι θα πήγαινε να τους έλεγε στους Εβραίους. Ότι εμένα δεν χάλασε η παρθενία μου και ότι το παιδί είναι εκ Πνεύματος Αγίου και γι' αυτό γεννήθηκε έτσι. Θα είχε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Οπότε περίμενε κατά το τυπικό να εφαρμόσει γιατί το τυπικό. Και γι' αυτό περίμενε 40 μέρες. Να γίνει δίθεν ο καθαρισμός της. Να καθαριστεί από τα αίματα. Και πηγαίνανε, λέει, δύο τριγώνια ή δύο περιστέρια. Από τα οποία αναφέρει η παράδοση των Εβραίων, και σήμερα το κάνουν, το ένα το σκοτώνουν, το ένα τριγώνι το σκοτώνουν και σκοτώνουν και το ένα περιστέρι. Τα άλλα δύο τα αφήνουν ελεύθερα. Πετούν και φεύγουν. Αυτό συμβολίζει, λένε οι Άγιοι μας, το ότι σκοτώνουν το ένα περιστέρι ενώ το άλλο το αφήνουν, ή σκοτώνουν το ένα τριγώνι και το άλλο το αφήνουν, συμβολίζει τις δύο φύσεις του Χριστού. Την ανθρωπίνη που θανατώθηκε και τη θεϊκή που δεν μπορούσαν να τη βλάψουν. Είναι, λέει, σύμβολο των δύο φύσεων του Χριστού. Συμβολίζουν, λέει, το ζευγάρι, τη δύο φύσεις του Χριστού. Τη θεϊκή και την ανθρωπίνη. Και η μένα ανθρωπίνη, όπως γνωρίζουμε, επί του Σταυρού του Χριστού, η φύση, η ανθρώπινη, νεκρώθηκε, η δε θεϊκή έμεινε πάντοτε ανέπαφε. Όταν έφτασε, λέει, εκεί βρήκανε ήδη έναν αρχιερέα ονόματι Σιμεών. Ποιος είναι αυτός ο Σιμεών? Αυτός ο Σιμεών είναι ο γνωστός Σιμεών που ήταν ένας εκ των 70 που μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη από τα Εβραϊκά στα Ελληνικά. Επειδή την περίοδο της εποχής του Χριστού και πολύ πιο πριν, μιλάμε για 200-300 χρόνια, π.Χ. σε όλη την περιφέρεια έχει επιβληθεί γλώσσα να είναι η ελληνική. Όλοι μιλούν ελληνικά. Και γι' αυτό βλέπουμε όπου πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος, όλα αυτά τα μέρη μιλούσαν ελληνικά. Δεν μιλούσαν εβραϊκά. Δεν μιλούσαν εβραϊκά. Μιλούσαν ελληνικά. Εβραϊκά ελάχιστη ξέρανε. Εβραϊκά ελάχιστη ξέρανε. Και γι' αυτό, επειδή δεν γνωρίζανε εβραϊκά, είχαν την Αγία τους γραφή στα εβραϊκά και δεν μπορούσαν να τη διαβάσουν. Οπότε αποφασίσανε να την κάνουν μια μετάφραση από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Εκεί λοιπόν μαζέψαν τους καλύτερους νομοδιδασκάλους. Τους καλύτερους δασκάλους, τους καλύτερους κληρικούς, ό,τι καλύτερο από ιερατείο είχαν. Και όπως ξέρουμε μαζευτήκαν όλοι αυτοί στην πόλη της Αλεξάνδρειας, που ήταν ελληνική πόλη πάλι, η Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο. Εκεί μαζευτήκανε 72
νομοδιδάσκαλοι, Εβραίοι. Και καθίσανε εκεί να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη. Και μεταφράζοντάς την, ο Σιμεών μετέφραζε το βιβλίο του Ισαΐα. Την ώρα που μεταφράζει, φτάνει σε εκείνο το κομμάτι που λέει «Ιδού μία παρθένος θα γεννήσει». «Ιδού η παρθένος εγκαστρή έξι και τέξε ταινιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Μια παρθένος λέει «θα γεννήσει» και θα καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Θα γεννηθεί από μια παρθένο ο σωτήρας του κόσμου που θα λάβει το όνομα Εμμανουήλ. Θα είναι ο Χριστός του Κυρίου. Το διαβάζει. Τώρα λέει, τι μετάφραση θα το κάνω αυτό. Εδώ λέει μάλλον κάποιο λάθος έχει. Γιατί είναι δυνατόν λέει παρθένος να γεννήσει. Είναι δυνατόν παρθένος να γεννήσει. Αναρωτιόταν. Λάθος είναι λέει γραμμένο. Και τότε τρώει ένα αόρατο χαστούκι. Κλαπ! Εκ πνεύματος Αγίου. Το χαστούκι. Και ακούει μια φωνή που του λέει «Και παρθένος θα είναι και παιδί θα γεννήσει και θα είναι ο σωτήρας του κόσμου και του Ισραήλ». Τότε βγήκε έξω σαστισμένος από αυτό που του συνέβη και πηγαίνοντας στον Νείλο, ποταμό, που ήταν στην Αίγυπτο, βγάζει το δαχτυλίδι που φόραγε στο χέρι και το πέταξε στο ποτάμι μέσα. Και λέει, αν αυτό που διάβασα είναι έτσι, όπως ότι παρθένος θα γεννήσει, να ξαναβρω το δαχτυλίδι μου. Αν είναι έτσι, Θεέ μου. Και πράγματι, αργότερα, όταν επέστρεψε πίσω στα Ιεροσόλυμα, μετά από χρόνια δηλαδή, όταν επέστρεψε πίσω στα Ιεροσόλυμα, εκεί που το έβαλε η γυναίκα του να φάει, στο σπίτι, και είχε ψωνίσει ψάρια. Όπως ανοίγει το ψάρι στη μέση να το φάμε, είδατε, του βγάλαμε τα κόκκινα, βλέπει μέσα το δαχτυλίδι. Και τότε έμεινε άναλογος. Δεν ήξερε τι να πει, τι να εκφραστεί. Και λέει, Θεέ μου, η προφητεία αυτό που είδα στον Ισαΐα είναι πραγματικότητα. Και τότε σηκώνει τα χέρια του ψηλά στον ουρανό και λέει, σε παρακαλώ Κύριε, αξίωσέ με να δω το σημάδι αυτό, να δω το παιδί αυτό, το Μεσσία, και όταν τον δω, τότε πάρε με κοντά σου. Τα χρόνια περνούσαν. Πέρασαν περίπου 300 χρόνια, 200 χρόνια και μπορεί και 300 από τότε. Όλοι είχαν πεθάνει. Η γυναίκα του πέθανε, όλοι πεθαίνανε. Αυτός ήταν πλέον, γι' αυτό λέει εδώ πέρα η γραφή, ότι ήταν άνθρωπος, λέει, όπως το λένε, μεγάλης ηλικίας. Και γι' αυτό ήταν στο σπίτι του. Και πώς βρέθηκε εκείνη την ώρα που πήγε η Παναγία με τον Ιωσήφ μέσα στον ναό για να σαραντήσει, πώς βρέθηκε εκείνος, λέει ακριβώς εδώ το Ευαγγέλιο, ότι και ήλθε εν το πνεύματι εις το ιερό. Το πνεύμα το Άγιον, λέει, τον σήκωσε και τον πήγε στο ιερό. Και βρέθηκε ενώπιον της Παναγίας. Και έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει το ηθισμένο, λέει, του νόμου περί του παιδιού. Έκανε αυτό που έπρεπε να διαβάσει, τα λόγια που έπρεπε να πει. Και πήρε, λέει, το παιδί, το υποδέχτηκε στην αγκαλιά του. Και ευλόγησε το Θεό. Μόλις το πήρε το παιδί στην αγκαλιά του, αντιλαμβάνεται αμέσως ότι αφού το Πνεύμα το Άγιον τον πήρε, το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον τον πληροφόρησε κιόλας.
ότι αυτό τώρα και που σε πάω, αυτός είναι ο Μεσσίας. Τώρα εκπληρώνεται η προφητεία του Ισαΐα. Αυτή τη στιγμή θα εκπληρωθεί. Και γι' αυτό λέει πιο πριν, ότι ήταν όνομα, ήταν λέει αυτός ο Χερεύς, άνθρωπος Ιερουσαλήμ, ο όνομα Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκληση του Ισραήλ και Πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτό. Είτε ο άνθρωπος που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ήταν δίκαιος και ευλαβής. Άγιος άνθρωπος. Και γι' αυτό λέει κατοικούσε το Πνεύμα το Άγιο μέσα του. Ήταν πάνω από αυτόν. Και γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο τον άρπαξε. Αυτό το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον πληροφορεί ποιον πάει να αποδεχτεί εκείνη την ώρα. Και γι' αυτό μόλις τον έπιασε στα χέρια του, αμέσως είπε, μόλις τον είδε τον Ιησού, νυν τώρα δηλαδή, μπορείς Κύριε να με πάρεις, μπορώ να πεθάνω. Νυν απολύεις τον δούλο σου, δέσποτα, κατά το ρήμα σου. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριό σου, διότι είδαν πλέον τα μάτια μου τη σωτηρία σου, το οποίο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, που είναι πλέον για όλους τους λαούς. Φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαούς Ισραήλ. Θα είναι φως για όλα τα έθνη και θα δοξαστεί και το Ισραήλ. Πλέον Ισραήλ δεν είναι μόνο το Ισραήλ που γνωρίζουμε, αλλά Ισραηλίτες είμαστε και εμείς. Διότι είμαστε ο νέος Ισραήλ. Εκείνος είναι ο παλαιός Ισραήλ, ο οποίος δεν εδέχθηκε. Εμείς είμαστε ο νέος Ισραήλ. Οι οποίοι αποδεχτήκαμε τον Ιησού ως τον Χριστόν του Κυρίου, ως τον πραγματικό Μεσσία και Θεό μας. Και γι' αυτό είμαστε ο νέος εκλεκτός λαός του Θεού. Κάθε ένας χριστιανός που αποδέχεται τον Χριστό ως σωτήρα είναι πλέον ο νέος Ισραήλ. Είναι αυτός που αποδέχεται τη νέα πλέον Διαθήκη. Και γι' αυτό οι Εβραίοι δεν αποδέχτηκαν τον Χριστό ως Μεσσία τους και ως τον Χριστό του Κυρίου και γι' αυτό έμειναν στην Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό αναμένουν ακόμα τον Μεσσία. Που οι καημένοι θα αποδεχτούν τον Αντίχριστο ως Μεσσία. Θα αποδεχτούν τον Αντίχριστο ως Μεσσία. Εκεί θα τους οδηγήσει ο διάβολος.